Συναδέλφοι, συνάδελφοι, καλημέρα. Η σημερινή μεγάλη συγκέντρωση στέλνει δυναμικό αγωνιστικό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι συνταξιούχοι λέμε τέρμα πια στον επεγμό, στην ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα και στις συντάξεις που εξαϊλώνονται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Απαιτούμε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Εδώ και τώρα να δοθεί το δώρο του Πάσχα σε όλους τους συνταξιούχους και να ικανοποιηθούν γενικά όλα τα δίκαια αιτήματα του διεκδικητικού πλαισίου της ΕΑ. Η γιγάντωση της ακρίβειας στην ενέργεια και σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Και ενώ η κυβέρνηση λέει σε συνταξιούχους και εργαζόμενους ότι δήθεν δεν υπάρχουν λεφτά και περί αντοχών της οικονομίας, ακριβώς την ίδια ώρα η ΔΕΗ, ανώνυμος εταιρεία, προχώρησε σε νέα αύξηση κατά 36% στα σταθερά τιμολόγια της. Η μετοχή της ΔΕΗ σημείωσε αύξηση γεμίζοντας το σακούλι των μετόχων με τους λογαριασμούς ηλεκτροσόκ στον λαό. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών σημειώνουν έκρηξη στα κέρδη τους, όπως για παράδειγμα η Motor Oil, που ανακοίνωσε αύξηση 55% για το 2021. Οι Έλληνες εφοπλιστές με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με το προβάδισμα που έχουν στη μεταφορά του πανάκριβου για το λαό LNG βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Αλλά για τους κυβερνώντες η οικονομία αντέχει τις δεκάδες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, αλλά όχι μέτρα ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Η οικονομία μας λέει δεν αντέχει την κατάργηση του ΕΜΠΙΑ, την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την κατάργηση των πράσινων φόρων στην ενέργεια, τη γενναία μείωση και των πλαφών στις τιμές βασικών ειδών διατροφής. Η αθλειότητά τους έφτασε να φορολογήσουν τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν άτοκα στους συνταξιούχους και αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος των κλεμμένων που έχει γίνει διαχρονικά με τις περικοπές των συντάξεών μας. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, οι συνταξιούχοι κρατάμε λογαριασμό για τα φανωτά χαστούκια που μας ρίχνουν η μία μετά την άλλη οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΑΛΦΑΣΟΚ. Δικό τους έργο είναι τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν χρόνια τώρα το κόστος των στρατηγικών των επιχειρηματικών ομίλων. Πληρώσαμε την ανάπτυξη, πληρώσαμε την οικονομική κρίση, πληρώνουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας, πληρώνουμε τα επενδυτικά σχέδια της απελευθερωμένης ενέργειας και της πράσινης μετάβασης με ένταση της ενεργειακής πτώχειας. Πληρώνουμε τον πληθωρισμό, πληρώνουμε 4 και πάνω δις ευρώ κάθε χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Πληρώνουμε δισεκατομμύρια ευρώ για τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα για νέες επεμβάσεις και πολέμους. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά για το πού πήγαν και πού πάνε τα λεφτά που λείπουν από τη σύνταξη, το μισθό, τα νοσοκομεία, την παιδεία κλπ. Προκειμένου να πλουτίζουν μια φούρτα παράσιτα που εξουσιάζουν τις τύχες και το μέλλον του τόπου. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι τυπική έναρξη ενός πολέμου που έχει προετοιμαστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με την επέμβαση στην Ουκρανία, η αστική τάξη της Ρωσίας υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μονοπωλίων της από την ατομική περικύκλωση που τα απειλεί. Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Απαιτούμε να σταματήσουν αμέσως η συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν τώρα όλες τις στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ στη χώρα μας. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταθεί στην Ουκρανία, σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλες υπεριαλιστικές αποστολές. Κανένα στρατευμένος αξιωματικός ή υπαξιωματικός εκτός συνόρων. Να σταματήσει η αποστολή πολεμικών εφοδίων και μέσων από την Ελλάδα. Με μάτια ανοιχτά και ετοιμότητα απέναντι στις εξελίξεις,
απορρίπτουμε το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση σε συνταξιούχους, εργαζομένους και όλους οι οπαλαιστές, να κάτσουμε ήσυχα, να μην ζητάμε πολλά, γιατί τώρα ο πόλεμος έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Δεν θα πληρώσουμε τα σφασμένα της ακρίβειας και του πολέμου. Η ακρίβεια μας κλέβει τη σύνταξη, μας κλέβει τη ζωή μας. Η λύση των προβλημάτων μας δεν μπορεί να έρθει από τα πάνω, από την κυβερνητική εναλλαγή. Το επιβεβαιώνει η ίδια η πείρα από τη δίθεν δίκαιη ανάπτυξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τη δίθεν ανάπτυξη για όλους της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε πως ό,τι μέχρι σήμερα καταφέραμε να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε αλλά να κερδίσουμε είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας. Με συνέπεια θα παλέψουμε τόσο για εμάς όσο και για τη νέα γενιά, τα παιδιά και τα εγγόνια μας αυτοτελώς και από κοινού με το ταξικό εργατικό κίνημα. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης του Μάη. Συνάδελφοι, συναδέλφοι, μόνο με πάλι και αγώνα θα καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτά που μας κλέβουν τόσα χρόνια. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, μας χρωστάνε! Ευχαριστώ πολύ.